Από πού να αρχίσουμε? Να αρχίσουμε από τη μεγάλη, εικόνα. Mm-hmm. Νομίζω ότι από το 1989 που θεσμοθετήθηκε ο νόμος 1866 για την απελευθέρωση από το κρατικό μονοπόλιο των ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων, υπήρξε επί πόσα, 27 χρόνια, μία αταξία, μία αριθμία. Για πρώτη φορά επιχειρείται μία ρύθμιση η οποία δίνει κάπως μια ριζική αρχή, γίνεται, τακτοποίησης. Νομίζω ότι αυτό κάθε πολίτης, ο οποίος σέβεται την δημόσια περιουσία και τον δημόσιο χώρο και το αγαθό της ενημέρωσης, το βλέπει με καλό μάτι. Λειτουργούσαν δηλαδή παράνομα τα τηλεοπτικά κανάλια. Αρρύθμιστα, είπε. Το είπε προσεκτικό. Όχι παράνομα όμως, γιατί υπήρχαν προσωρινές άδειες, έτσι δεν είναι? Ήταν αρρύθμιστα. Ήταν προσωρινές άδειες επί 27 χρόνια. Νομίζω ότι είναι χειρότερο και από τα αυθαίρετα τα οποία ταλαιπωρούν τη νεότερη Ελλάδα. Προσωρινή άδεια επί 27 χρόνια δεν είναι προσωρινή. Έχει χαρακτηριστικά μονιμότητας. Νομίζω ότι αυτή η ρύθμιση, αυτή η τακτοποίηση θεσμίζει έναν τρόπο, ο οποίος είναι αυτός που είναι τώρα. Μπορεί σε 5 χρόνια, σε 3, σε 13 να βελτιωθεί, να αλλάξει. Αλλάζει το επικοινωνιακό τοπίο παγκοσμίως. Έτσι κι αλλιώς έχουμε μπει ήδη στην εποχή της ψηφιακής πλατφόρμας και της των διαδραστικών δικτύων. Χωράει απεριόριστα κανάλια. Και το διαδίκτυο αλλάζει, γίνεται πολύ πιο ευρυζωνικό. Ήταν και αυτό που σας οδήγησε να δείτε πάρα πολύ ένα Βλέπουλο που ήσασταν πριν από 10 μέρες. Βλέπω τα δελτία στο Web TV. Πολλοί κόσμος. Και ήταν και αυτό που σας οδήγησε, υποθέτω, πριν από 10 μέρες εδώ στην Αναστασοπούλου που ήσασταν καλεσμένος, να πείτε ότι οι άδειες θα είναι πολλές. Θα είναι 100, θα είναι θεματικές. Πριν μία εβδομάδα. Νομίζω ότι όμως αυτό είναι ανακοινωμένο. Δηλαδή όλοι γνωρίζουν ότι θα δοθούν και άδειες για θεματικούς σταθμούς και για περιφερειακούς σταθμούς. Αν στις 13 περιφέρειες θα υπάρχουν. Παρακαλώ, επειδή έχει το μικρόφωνο, μισό λεπτό να μπει ο άνθρωπός μας. Να δώσω τον λόγο στον Άρη να υποβάλει ερώτημα. Άρη, ερώτημα προς τον κύριο Ξηδάκη, αφού το ολοκληρώσουμε. Πάντων και το τεχνικό κομμάτι. Ζήτημα. Να το. Να το δώσουμε και μετά. Υπάρχει το ερώτημα, άρεσε να μας απαντήσετε για τους εργαζόμενους. Αυτό που θέλω να πω την εικόνα είναι ότι αρχίζει να μπαίνει μια τάξη και ένα θεσμικό πλαίσιο. Με αντικειμενικά κριτήρια, με μετρήσιμα κριτήρια, με διαρκές monitoring στο τι γίνεται στα επόμενα χρόνια εφόσον δοθούν οι άδειες. Την ίδια στιγμή αυτό είναι μια διαδικασία εξορθολογισμού. Και πλέον άδειες. Από το Μέγαρο Μαξίμου υπήρχε ένα non-paper το οποίο μιλούσε για τους εργαζόμενους. Ότι αυτή τη στιγμή είναι 2.600 εργαζόμενοι στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης και αυτό το οποίο θα διασφαλίσει η κυβέρνηση είναι 1.600 με την ευχή ότι οι τέσσερις οι οποίοι θα πάρουν άδεια θα πάρουν και λίγο παραπάνω κόσμο. Άρα μιλάμε για 1.000 ανθρώπους οι οποίοι θα προσθεθούν στο μακρύ κατάλογο της ανεργίας. Κοιτάξτε. Η ανεργία στο δημοσιογραφικό κλάδο έχει πάρει χαρακτήρα ενδημικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακόμη και πριν την κρίση είχαμε περιστολή των εργασιακών θέσεων. Η κρίση αποτέλειωσε μια δομική αδυναμία. Είναι μια δομική αδυναμία των μίντια η οποία είναι διεθνής. Τα ιντερνετικά μέσα τρώνε θέσεις από τα παραδοσιακά και από την τηλεόραση και από τις εφημερίδες. Οι εφημερίδες είναι ο μεγαλύτερος χαμένος, αλλά και η παραδοσιακή τηλεόραση ζορίζεται πάρα πολύ. Φθήνει σιγά σιγά, αλλά το θέμα είναι να μην το επιτείνεις αυτό. Έχουμε λοιπόν στα τελευταία 15-20 χρόνια με τις ευρυζωνικές συνδέσεις μια μετατόπιση του κοινού και για ενημέρωση και για ψυχαγωγία προς την διαδικτυακή και την καλωδιακή οδό. Έχει αλλάξει, η ίδια η βιομηχανία του κινηματογράφου έχει αλλάξει. Οι καινούργιες μεγάλες παραγωγές δεν είναι πια οι ταινίες τόσο, όσο οι μεγάλες σειρές, οι οποίες καταναλώνονται και πολλούνται ως ταινίες. Και μάλιστα βγαίνουν μόνο στο καλωδιακό. Πρόσφατα, πριν από 1,5 χρόνο, βγήκε σειρά μόνο κατευθείαν όλα τα επεισόδια, ούτε καν να σύζω. Είναι γνωστό. Δηλαδή έχουμε μια τεράστια μετατόπιση και στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Στην ενημέρωση παρομοίως. Το Πολίτικο πριν από 6-7 χρόνια στην Ουάσιγκτον εγκαινίασε ένα καινούργιο φορμάτ. Μια εβδομαδιαία εφημερίδα και ένα site. Και το οποίο σάρωσε, έχει μεγάλη επιρροή, μπήκε στην Ευρώπη, είναι στις Βρυξέλλες. Αυτό βέβαια στην Αμερική. Ναι, κάποια στιγμή
Ό,τι γίνεται στην Αμερική γίνεται και στην Ευρώπη, ναι, γίνεται με και στην καθυστέρηση βέβαια. Εδώ στην παρούσα φάση που είμαστε, κύριε Ξεδάκη, εδώ, λοιπόν, η κυβέρνηση μόλις τελειώσει σήμερα ο διαγωνισμός, δεν είναι καλά. Θα πρέπει να ανακοινώσει τους όρους της επόμενης μέρας. Πότε θα εκδώσει άδειες για περιφερειακά, πότε θα εκδώσει άδειες για τα θεματικά, πώς ακριβώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα, ή αυτό ήταν περιμένουμε τις 90 μέρες να ρίξει μαύρο η DGA, όπως είπε η κυρία Γεροβασίλη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η πολιτική βούληση και το πολιτικό σχέδιο είναι ανακοινωμένα, είναι διαφανή. Όχι. Και ο υπουργός της επικρατείας, ο αρμόδιος για τα μέσα, ο Νίκος Παπάς, ανακοινωθούν οι θεματικές. Έχει πει, θα ανακοινωθούν. Αδειμονούσε κανείς για το πότε θα γίνει η ρύθμιση στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο? Ετέθη ποτέ θέματα περασμένα πολλά χρόνια πότε θα γίνει μια σοβαρή και οριστική ρύθμιση? Έγινε καμία καμπάνια δημοσιογραφική, έγινε καμία καμπάνια από ερευνητικά κέντρα, από πανεπιστήμια? Παρακολουθούσαμε και μερικοί σχολιαστές. Γιατί έπρεπε να γίνει? Έχουμε την DGA, είναι ο πάροχος και πάνω στον πάροχο λειτουργούν τηλεοπτικοί σταθμοί. Γιατί έπρεπε να γίνει καμπάνια? Κύριε Πορτοσάλτε, λέμε υπήρχε ένα ρύθμιστο τοπίο, το οποίο ήταν στα όρια της παρανομίας. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Είναι παράνομος ένας διεθνής διαγωνισμός από τον οποίο συναισθήθη η DGA? Είναι παράνομος διεθνής διαγωνισμός? Αν είναι παράνομος, να κινηθεί η κυβέρνηση και να τον χαρακτηρίσει με προσφυγή ότι είναι και να κάνει τα δέοντα που νομίζει. Προσπαθεί να μην κινηθεί η κυβέρνηση. Αλλά είχαμε έναν. Θέλετε να σας δώσω ένα παράδειγμα? Έναν διεθνή διαγωνισμό. Για να καταλήξω και στο ερώτημα, επειδή μου είπαν να υποβάλω και ερώτημα, μου είπαν οι κύριοι συνάδελφοι. Είστε φιλοξενούμενος δημοσιογράφος, ερωτών δηλαδή. Ναι. Εντάξει, ωραία. Τι να είναι? Γιατί? Έχουμε συναντηθεί με τον κύριο Ξεδάκη πολλαπλώς. Όταν ήμουν δημοσιογράφος, ήμουνα με μεγάλη χαρά προσκεκλημένος στις εκπομπές σου και κάναμε μαζί εκπομπές. Απλώς εγώ υπενθυμίζω. Και δεν είναι πλεονέκτημά μου. Ήσουν και εσύ μαζί και κάναμε ερωτήσεις από κοινού στον κοινό πολιτικό εκείνη τη παρατάξεω που κυβερνούσε. Τώρα είμαι εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης, γι' αυτό η θέση μου είναι διαφορετική. Ας μην τώρα, μην το προσωποποιούμε πάλι. Δεν είναι κανένα. Εγώ λοιπόν λέω ότι υπάρχει ένας φορέας που λέγεται DGA. Πάνω σε αυτόν τον φορέα υπάρχουν οι σταθμοί, mm-hmm. οι οποίοι τώρα καλούνται από αυτή τη διαδικασία να πληρώσουν ένα χαράτσι, το είπαμε λίτρα εμείς, από απαχθήσεις επιχειρήσεις, να πληρώσουν για τα επόμενα 10 χρόνια. Ναι. Και αν, όπως λέει ο κύριος Παπάς, το ζητούμενο είναι η παραγωγή οικονομίας και πολλαπλού οικονομικού ωφέλους, γιατί μόνο 4 άδειες και όχι πολλές άδειες? Όποιος θέλει να μπει στο στίβο, να επενδύσει με κριτήρια, προφανώς ναι, θα τεθούν, και συγκεκριμένα αναμφίβολα, που και αυτά σε μια ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία είναι κάπως, αλλά ας το πούμε να τεθούν να και να λειτουργήσουν. Κριτήρια ή μην υπάρχουν. Να υπάρχουν. Κριτήρια βιωσιμότητας να υπάρχουν. Τα κριτήρια βιωσιμότητας. Κριτήρια καθαρού χρήματος να υπάρχουν. Βεβαίως τα κριτήρια βιωσιμότητας. Ξέρετε καμιά ευνοούμενη με δυτική δημοκρατία που να μην θέτει κριτήρια? Βεβαίως ναι, αλλά τη δουλειά αυτή την κάνουν οι τράπεζες. Ποιο? Οι τράπεζες θέτουν τα κριτήρια στη δημόσια περιουσία. Όχι, περιουσία, τι προσπαθώ να πω. Αν μια επιχείρηση δανειοδοτείται, καλείται από την τράπεζα να μας πει αν είναι υποχρεώσεις της συνεπής. Στην Επιτροπή αυτό, λοιπόν, της Βουλής. Και γιατί όποιος δεν μπορεί να το κάνει, άλλωστε, αν να θυμίσω ότι το Alter η ερώτηση, αγαπητέ Άρη, η ερώτηση ποια είναι? Γιατί 4? Έχω την απάντηση. Γιατί η απάντηση είναι η εξής. Αυτά που λέτε με τις τραπεζικές δανειοδοτήσεις φαίνονται στην Επιτροπή της Βουλής για τις δανειοδοτήσεις. Επί σειρά ετών υπήρχε αταξία, θολούρα. Και να μην πω καμιά πιο βαριά κουβέντα στην αδιανειοδότηση των. Δεν το πόρισμα, αλλά έω τώρα ναι, αυτό που έχουμε εξεταστεί δεν έχει προκύψει. Βλέπουμε. Αλλά ωραία, μπορεί και να προκύψει. Το πόρισμα και θα το μελετήσουμε. Τη λέξη διαπλοκή την πρωτοείπε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης όταν έγινε κυβέρνηση το 92. Από τότε, εκείνη τη χρονιά, για να δώσουμε ένα παράδειγμα, να δούμε ποιο ρυθμίζει. Όμως αυτόν τον διαγωνισμό συμμετέχει, που είναι εργολήπτης δημοσίων έργων και λαμβάνει δημόσια. Θα με αφήσετε ένα ολόκληρο να πω. Όχι, απλώς λέω ότι για να θυμίσω. Να απαντήσει, γιατί το είπαμε στην διάρκεια. Να απαντήσω. Αυτό ήταν το ερώτημά μας. Εγώ θα σας φέρω το παράδειγμα των αδειών της κινητής τηλεφωνίας. Το 1991-92 εδόθησαν επί κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εξαιρέθηκε τότε ο κρατικός ΟΤΕ ως κατέχον δεσπόζουσα θέση. Τον βγάλαν έξω για 2-2,5 χρόνια. Εκ των υστέρων είδαμε ότι ο ΤΕΣ άρρωσε και πήρε τη θέση που μπορούσε να πάρει. Οι δύο εκείνες εταιρείες, η Panafon και η τότε Telestet, πλήρωσαν ένα τίμημα. Και μάλιστα οι ίδιοι το θεωρούσαν υψηλό και υπολόγιζαν ότι θα το αποσβέσουν σε 5 χρόνια. Το αποσβέσαν σε 2. Μα και τώρα πληρώνονται. Δύο λεπτά να σας πω κάτι. Μα και τώρα πληρώνονται. Και να πληρωθούν τι συχνότητες. Δεν αρνείται κανείς. Μέχρι τώρα δεν πλήρωναν όμως. Αυτό λέει. Έχουν πληρώσει. Ο φόρος ήταν.
Όχι. Πληρώνονται και τέτοιες συχνότητες. Κύριε Ξεδάκη, δύο λεπτά. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι και οι φόροι και το τέλος. Οι άδειες κινητής τηλεφωνίας επληρώθησαν τότε, αποσβέστησαν σε χρόνο ρεκόρ. Και έκτοτε έχουν ξαναπληρώσει και δεύτερη και τρίτη φορά. Και τώρα ζητάνε και άλλο μέρος της συχνότητας και θα ξαναγίνει διαγωνισμό. Κύριε Ξεδάκη, αυτό που ίσως αγνοείτε είναι ότι τα κανάλια πληρώνουν 2% επί του τζίρου τους για τέλη συχνοτήτων, τα οποία πληρώνονται κανονικά. Και σε πολλές περιπτώσεις, νομίζω ο κ. Παυλόπουλος το έχει υπογράψει αυτό, για να υπάρξει ψηφισμός, τα κόμματα στις εκλογές, τη διαφήμιση που έπαιζε ο ΣΥΡΙΖΑ για τον ΕΜΦΙΑ, η Νέα Δημοκρατία, ότι θα κλείσουν οι τράπεζες, το ΠΑΣΟΚ τα δικά του και ο Καμένος ότι το δικό του, ήταν στο συμψηφισμό με τα κόμματα. Λοιπόν. Θα απαντήσετε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Με τον κύριο Ξεδάκη και τον Άρη Πορτοσάλτε συνεχίζουμε εδώ και επειδή συζητούσαμε πριν, κύριε Υπουργέ, ότι φθήνει η αγορά, η ίδια αγορά δεν φθήνεται για τη δημόσια τηλεόραση. Γιατί θα έχουμε την ισοπαλία. 4 ιδιωτικά κανάλια, 4 δημόσια. Μάλιστα για την ακρίβεια, οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ να είναι καλά. Καλό μεσημέρι, παιδιά, την αγάπη μου. Θα είναι 1.000 περισσότεροι. Διπλάσιο, όχι 1.000. Από το 1.600 το 3.200 είναι διπλάσιο. Δεν είναι 3.200. Δεν είναι λιγότερο. 1.000 περισσότεροι. Θα μειωθούν και εκεί, γιατί θα ισχύσει η κινητικότητα και θα μετακινηθούν άνθρωποι. Θα φύγει κόσμο και από την ΕΡΤ, εννοείται. Θα μετακινηθεί. Σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Ναι, μα είναι δημοσιοπάλληλοι, είναι διαφορετικό το καθεστώς. Αλλά για την εργασιακή κρίση στα μίντια, γνωρίζετε το ίδιο καλά με μένα ότι υπάρχει την τελευταία δεκαετία και κορυφώθηκε στα χρόνια της κρίσης. Και τώρα πρέπει να την αυξήσουμε. Έχουν χαθεί χιλιάδες θέσεις εργασίας. Πολλές θέσεις εργασίας. Και με πρόβλημα στα ταμεία μας βεβαίως και όλα αυτά. Τα περασμένα χρόνια πλην των συνδικαλιστικών φορέων δεν έχει υπάρξει καμιά άλλη αντίδραση. Μόνο τα συνδικάτα φωνάζανε. Μερικές φορές προσπαθούσαν να σώσουν καμιά θέση. Μπήκαμε σε μια de facto εργασιακή σχέση, η οποία λέει πληρώνεσαι μετά από 3 μήνες και παίρνεις έναντι. Αλλεπάλληλες μειώσεις μισθών. Πάρα πολλοί συνάδελφοι δεχθήκανε και δεχθήκαμε. Όλοι το δεχθήκαμε. Ναι. Αυτό γινόταν πολλά χρόνια και όλη αυτή η διαρκή σφαγή, η οποία έφτασε μέχρι 40% την ενέργεια στο δημοσιογραφικό κλάδο. Και τώρα δεν έγινε το μείζον πολιτικό πρόβλημα. Πρέπει να την κάνουμε 60. Διότι, όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι είναι ένα πράγμα που έχει συμβεί. Η δική μου η εκτίμηση είναι ότι θα ανοίξουν θέσεις εργασίας. Η εφταξία και η θεσμοθέτηση και η ρύθμιση του τοπίου θα ανοίξουν θέσεις εργασίας, θα αναδιευθετηθεί η αγορά, θα ξαναμοιραστεί η τράπουλα με κάποιους τρόπους και αυτό το έφτακτο περιβάλλον ίσως να δημιουργήσει και καλύτερες θέσεις εργασίας. Δεν το γνωρίζω, το εύχομαι, αλλά νομίζω ότι το να μπαίνει τάξη σε ένα τοπίο και να αποτραπούν στο μέλλον τα φαινόμενα των καναλιών που παρήγαγαν υπεραξία για τους ιδιοκτήτες χωρίς να έχουν πληρώσει ποτέ και πουλιόντουσαν σαν στραγάλια σε μια μαύρη αγορά, χωρίς να ξέρει κανείς τι πουλάει ο καθένας, ή τα φαινόμενα του καναλιού Alter, το οποίο έγινε μια φούσκα, βρέθηκε με ένα δανεισμό μισό δις και δεν άνοιξε ρουθούνι, και εκεί τότε βρέθηκαν άνθρωποι στο δρόμο. Μόνο μισοί συνάδελφοι κλάψαν. Και στην ελευθεροτυπία και παντού. Και στην ελευθεροτυπία, ναι. Αυτά δεν αυτό δεν σημαίνει να κλείσουν κι άλλα κανάλια. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι και στο παρελθόν έγιναν και τα πιο πολλά έγιναν από καταστάσεις που προέρχονται από μη ρυθμισμένη αγορά και ανομία. Και τα κανάλια πρέπει να ρυθμιστεί η αγορά. Και το όργιο των καταχρηστικών δανειοδοτήσεων. Το οποίο ήταν πολιτικό χρήμα. Ήταν πολιτικό χρήμα. Πρέπει να το λέμε αυτό. Ήταν πολιτικό χρήμα. Όπως ήταν οι δωροδοκίες της Siemens και της ThyssenKrupp, ήταν πολιτικό χρήμα και εκμάβλησαν το πολιτικό σύστημα και διεύρωσαν την ελληνική οικονομία και την ελληνική δημόσια διοίκηση, έτσι και στα μίντια διακινήθηκε πολιτικό χρήμα. Λοιπόν. Και οι διαφημίσεις στο πώς μοιράζονταν και τα κονδύλια της κρατικής διαφήμισης και παρά και τα μονοπόλια των media shops είχαν και αυτό μια συμβολή. Υπάρχει μια αγορά που δεν είναι. Και στα μέσα που έχουν 1.000 φίλοι, ας πούμε, στις εφημερίδες. Συμβαίνει και αυτό. Και έχουν έναν υψηλό δανεισμό. Συμβαίνει και αυτό. Και δεν το γνωρίζω λεπτομερώς, αλλά στη δεκαετία του 90, 89 με 94, 95 έκανα ρεπορτάζ μίντια. Πάντως, αν είχαν βρεθεί όλα αυτά, ενδεχομένως να μην συμμετείχαν οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες, διότι συμμετέχουν κανονικά στο διαγωνισμό. Κοιτάξτε, πάρα πολλοί επιχειρηματίες από τους υπάρχοντες, οι οποίοι έχουν εικόνα και πραγματικά στοιχεία υγιών επιχειρήσεων, έχουν δοσοληψίες με τη δικαιοσύνη.
Όποιος έχει εκκρεμωδικία δεν σημαίνει ότι είναι ένοχος. Υπάρχει το τεκμήριο της αθότητος. Πάρα πολύ για φορολογικούς λόγους, για ασφαλιστικούς. Όποιος παίρνει δημόσια έργα θα έπρεπε να συμμετάσχει. Αναφέρομαι και στην καταγγελία του κ. Καμένου για τον κ. Καλογρίτσα. Νομίζω ότι αυτά θα εξεταστούν το επόμενο διάστημα. Όποιος πάρει άδεια θα είναι σε ένα διαρκές εξεταστικό φακό, έναν έλεγχο, να μπορέσει να δικαιολογήσει τα χρήματά του από πού έρχονται και πού βρίσκονται. Δύο ζητήματα θέλω να θέσω, μια που έγινε η αναφορά τώρα. Λοιπόν, θα παραχθεί ένα αποτέλεσμα από αυτήν την διαδικασία της εχμαλωσίας και της καταβολής λύτρων. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν νέες επιχειρήσεις. Αν αυτή η νέα επιχείρηση για να στηθεί, κάποιος πήρε άδεια και είναι νέος παίκτης, για να στηθεί, χτυπήσει την πόρτα μιας τράπεζας και πει, παιδιά, παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω δάνειο. Για να στήσω την επιχείρηση. Για να στήσω την επιχείρησή μου. Αυτό επιτρέπεται ή απαγορεύεται? Να πάρουμε την απάντηση. Μια υγιής επιχείρηση ζητάει δάνειο από την τράπεζα. Δεν ξέρουμε υγιής επιχείρηση. Και υπάρχουσες είναι υγιής επιχείρηση. Πάνε και ζήτησαν γιατί αυτές οι επιχειρήσεις είναι εκ των προτέρων μπαταχτσίδικες επιχειρήσεις. Δεν είπα για τις παλιές. Αν το ερώτημα είναι ότι μια επιχείρηση θα πάει να ζητήσει δάνειο από την τράπεζα, η απάντηση είναι ότι το δάνειο θα το κρίνει και θα το δώσει, θα το κόψει η τράπεζα. Μπράβο. Εδώ όμως στήθηκε μια ολόκληρη επιτροπή, μια διακομματική επιτροπή στον εκδότη Ψυχάρη. Όταν του είπε, θα μεσολαβήσεις, έτσι γράφει, έτσι λέγεται. Θα μεσολαβήσεις για την τράπεζα. Και είπε για τα δάνεια στις τράπεζες, πήγαινε στις τράπεζες. Εγώ είμαι πρωθυπουργός, δεν είμαι τράπεζα. Συναισθήθη όμως μια επιτροπή, η οποία δουλεύει ακόμη και σήμερα, στο κοινοβούλιο, διακομματική, η οποία διερευνά τα ονομαζόμενα θαλασσοδάνεια προς τα μίντια. Ερωτώ, η καινούργια επιχείρηση δεν θα πάει να ζητήσει δάνειο? Όπως πήγαν και οι προηγούμενες στον δικό τους παρόντα χρόνο και πήραν το δάνειό τους για να στήσουν την τηλεοπτική επιχείρηση. Δεν μπορώ να φανταστώ επιχειρηματία σήμερα ο οποίος θα κουμπίσει 100 εκατομμύρια και να πει, παιδιά, είμαι έτοιμος σε 90 μέρες άνοιξα και σας περιμένω. Κοίταξε, για να προχωρήσει μια επιχείρηση θέλει χρόνο. Είπες μια κρίσιμη λέξη, θαλασσοδάνειο. Το δάνειο το οποίο το παίρνεις και το αποπληρώνεις. Η κυβερνητική προπαγάνδα τα λέει, η θαλασσοδάνεια. Και αυτά διερευνώνται στο κοινοβούλιο. Τώρα κοιτάξτε, είσαι και λίγο, Άρη, λιγάκι τώρα άκομψος. Δηλαδή μου λες ότι είμαι προπαγανδιστής. Δεν είπα αυτό. Αυτά λέω, που λέω είναι προπαγάνδα. Εγώ είμαι μέλος της κυβέρνησης. Κάνω προπαγάνδα. Τι να κάνω, κάνουμε διάλογο. Αυτό είναι καραμέλα στο στόμα σας. Δηλαδή εγώ μιλάς με μένα, τον Νίκο Ξηδάκη, υπουργό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, το λίγο. Να συζητήσουμε με κάποιους όρους. Γιατί τότε. Είναι ατάκα σας. Είναι ατάκα, όταν υπάρχουν δάνεια τα οποία μετακυλίονται επί δεκαετίες και διωγγώνονται χωρίς να φαίνεται ότι αποπληρώνονται, αυτό λέγεται θαλασσοδάνειο. Ξεκίνησαν από τον καιρό της δεκαετίας του 60, είναι τα περίφημα θαλασσοδάνεια. Αλλά δεν έχει επιχούντας. Προκύψει από την Επιτροπή ότι ο ΤΑΔΕ πήρε θαλασσοδάνειο. Άσε να τελειώσει η Επιτροπή. Δηλαδή ότι δεν το αποπληρώνει, ας πούμε. Άσε να τελειώσει η Επιτροπή. Ναι, να τελειώσει αυτό. Άσε να τελειώσει μια διαδικασία. Συμμετέχουν σε μια διαδικασία. Σημαίνει ότι εξυπηρετούν τα δάνειά τους, έχουν πάρει τις ενημερωτητές τους και γι' αυτό και συμμετέχουν. Όσοι συμμετέχουν έχουν πράγματι τραπεζική και ασφαλιστική ενημερωτητά. Εδώ συζητάμε, μα η Επιτροπή δεν εξέταζε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό. Συμμετέχει ένα μεγάλο, το δεύτερο ερώτημα. Και είναι ένα τοπίο το οποίο προσπάθησαν πολλές κυβερνήσεις και πολλοί πρωθυπουργοί να το εξετάσουν. Το δεύτερο να το ερώτημα. Είναι δεν το είναι πρώτη φορά. Ή θα μιλάμε πολιτικά ή θα μιλάμε τώρα με όπως εύστοχα έγραψε ο Πάσχος Μανταβέλης, δαπανίσαμε 20.000 ευρώ, κοστάσω κάτι, για μια απλή διαίρεση. 200 δια 4, πόσο μας κάνει, 50. Δώσαμε 20.000 στη Φλωρεντία, στο Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας για αυτήν την απλή διαίρεση. Είναι μια από τις ευστοχότερες παρατηρήσεις που έχω διαβάσει όλο αυτόν τον καιρό. Εγώ τώρα θέλω να μάθω το εξής. Εγώ επιμένω στο γιατί 4 και όχι παραπάνω. Και αν μισό λεπτό. Ναι. Για να πει ότι χωρούν 4 στην ιδιωτική αγορά. Οι 4 κρατικές σε ποια αγορά αναφέρονται? Δεν παίρνουν διαφήμιση από την ίδια διαφήμιση. Πέραν του χαρατσιού. Άστο αυτό στην άκρη. Τα τρία κανάλια της τηλεόρασης. Η ΕΡΤ και το ένα της Μπλε. Το χαράτσι ποιο είναι? Αυτό το τέλος χρήσης. Χαράτσι είναι. Εγκεφαλικός φόρος. Χαράτσι δεν το λέμε. Αγαπητέ μου Νίκο, είναι τέλος χρήσης δημόσιας περιουσίας. Τώρα το λες είναι κομιλφό διότι είσαι υπουργός. Αλλά χαράτσι το λέμε από τότε που. Από την τουρκοκρατία το λέμε. Όχι. Από τότε εγώ ζω στην Ελλάδα από το 1975. Χαράτσι το θυμάμαι και μάλιστα και την αείμνηστη Μελίνα. Θεός χωρέστην που πήγαινε στο Ταμείο Παρακαταδικών. Λοιπόν, έχω μεγαλώσει με το χαράτσι υπερδεή. Για να μου πεις τώρα τι θα αλλάξαμε. Στη Μεγάλη Βρετανία πληρώνουν χαράτσι.
Είναι τουρκοκρατούμενη άλλο χώρα. Λέω τώρα. Τώρα άλλο λέω. Ε, με αυτό εγώ λέω, λοιπόν. Κοίταξε, Άρη, σε παρακαλώ. Να σε πειράζει η λέξη χαράτσι. Μια πλαίσιο, ένα... Σε πειράζει η λέξη χαράτσι. Με πειράζει ότι με λες προπαγανδιστή και με πειράζει ότι λες χαράτσι το τέλος, το τηλεοπτικό τέλος το οποίο ισχύει σε όλο τον πολιτισμό. Δεν έχεις γράψει ποτέ για χαράτσι. Άλλα πράγματα. Άλλο πράγματα. Ως δημοσιογράφος δεν έχεις γράψει ποτέ. Μπορούμε να ακριβολογούμε τώρα. Λοιπόν, δεν το λέμε τώρα. Τώρα έχετε γίνει κομιλφό και είστε μέσα στην κυβερνησιμότητα. Το λέτε χρήση τέλους. Δημόσιας δεν τηλεόραση. Είμαι κομιλφό. Εγώ λοιπόν είμαι, θέλω να είμαι ακριβολόγος. Τα τρία κανάλια της κρατικής τηλεόρασης πηγαίνουν στην κοινή αγορά ενώ της διαφημιστικής των 200 εκατομμυρίων να πάρουν διαφήμιση. Ναι, τέσσερα κανάλια είναι τα δημόσια. Είναι και της Βουλής, μην το ξεχνάς. Και η Βουλή. Τέσσερα. Ναι, δεν ξέρω αν η Βουλή παίρνει διαφήμιση. Δεν το ξέρω, είναι τέσσερα τα δημόσια. Τέσσερα κανάλια. Τα δημόσια. Γιατί χωράνε τέσσερα με την διαίρεση των 20.000 που πληρώσαμε 20.000 ευρώ, τα άλλα τέσσερα δεν είναι κανάλια. Οκτώ. Δηλαδή το ερώτημα ποιο είναι, ότι αν πρέπει να έχουμε δημόσια τηλεόραση ή όχι. Δεν είπα αυτό. Ποιο είναι το ερώτημα. Το ερώτημα είναι γιατί έχω μόνο τέσσερα ιδιωτικά. Γιατί τα ιδιωτικά είναι τα μόνα που έχουν πόρο μόνο από τη διαφήμιση. Και κατά τεκμήριο είχαν το μερίδιο του Γίγα, του Λέοντος. Και αν βγαίνουν. Αυτό έχει να κάνει με τη διαφήμιση. Και αν βγαίνουν. Όταν εδόθησαν οι άδειες κινητής τηλεφωνίας. Γιατί προηγουμένως ήταν ότι ο καινούριος ιδιοκτήτης θα πάει στην τράπεζα ενδεχομένως και θα σηκώσει ένα δάνειο για να στήσει την επιχείρησή του. Ας τα βάλουμε σε μία σειρά. Όταν εδόθησαν άδειες κινητής τηλεφωνίας ήταν τρεις. Και εδόθησαν και σε δύο χρόνους. Χωράνε πέντε ή έξι ή επτά. Τα 25 χρόνια που έχουν περάσει έχουν δείξει ότι χωράνε δυόμιση. Η σημερινή Γουίντα έχει αλλάξει τέσσερις ιδιοκτήτες και είναι διαρκώς ιδρωμένη τρίτη. Δεν βγήκε όμως στην κυβέρνηση και να πει χωράνε τόσες εταιρείες. Το είχε πει. Η κυβέρνηση τότε είχε πει θα δώσω δύο άδειες και μία σε 2,5 χρόνια. Λάθος. Το έγραψες τότε. Λάθος. Το έγραψες τότε. Συγγνώμη, δεν έδωσε μόνο τόσο. Πήρε και άλλη εταιρεία. Υπάρχει και άλλες εταιρείες σε κινητή τηλεφωνία. Δεν είναι έτσι. Είναι πάροχη. Δεν έχουν ούτε άδειες ούτε δίκτυα. Μία είχε βγει η Κιού και κάποιες άλλες μικρές, μια θυγατρική φρόνηση. Κοσμοτέ μιλάνε καρτούλα. Και να το ξέρουμε αυτό, γιατί μιλάμε για δημόσια περιουσία και δημόσιο δίκτυο και δημόσιες επικοινωνίες. Όλες οι εταιρείες επί πάρα πολλοί έτη και σε πολύ μεγάλο βαθμό ακόμα και σήμερα στηρίζονται στο δίκτυο του τηλεπικοινωνίου του ΟΤΕ, του πρώην κρατικού. Και νυν... Έχουν κάνει δικό του δίκτυο. Φτιάχνουν δικό του δίκτυο στο διαστημικό. Ναι, πολύ μικρό. Ωραία. Ήταν λοιπόν λάθος της κυβέρνησης Μητσοτάκη ότι έδωσε μόνο δύο άδειες τότε συν μία αργότερα. Απεδείχθη όμως από τα 25 χρόνια ότι τόσες σήκωνε η ελληνική αγορά. Και η Ιταλία τρεις άδειες έχει που έχει 80 εκατομμυρία πληθυσμό. Να έρθουμε στα τηλεοπτικά και στο νούμερο 4. Και επίγειες. Πανεθνικής εμβέλειας άδειες στη Βρετανία, τέσσερις υπάρχουν. Το Sky News είναι δορυφορικό. Όλη η τηλεόραση πάει στο δορυφόρο και στο καλώδιο και στις διαδραστικές πλατφόρμες. Αυτό θα γίνει και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να λέμε είναι λίγες, θα είναι πολύ περισσότερες. Η ίδια η ζωή, οι ίδιες οι εξελίξεις, η αγορά, η αλλαγή του επικοινωνιακού τοπίου θα μας οδηγεί διαρκώς σε πιο ευέλικτες μορφές επικοινωνίας. Μπορείτε να μας πείτε όμως η κυβέρνηση. Πότε θα είναι περισσότερες. Νομίζω πολύ. Να απευθυνθείτε, δηλαδή, θέλω να απευθυνθείτε στους συναδέλφους σας που σας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Πότε θα είναι περισσότερες. Όσον ούπο, μόλις τελειώσει αυτή η διαδικασία και μπει σε μία σειρά, είναι το αμέσως επόμενο βήμα. Δεν είναι αυτό άδικο για αυτόν που έχει πάει ήδη και έχει δώσει τα λεφτά του στην άδεια. Έχει μπει να δώσει τα λεφτά του σε μία διαδικασία που δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει. Πόσο θα κοστίσει η επόμενη άδεια και πότε θα βγει. Αυτός που πηγαίνει ξέρει πολύ καλά ότι ζητάει εθνική άδεια επίγειας μετάδοσης. Και θεματικές εθνικές είναι. Ναι, είναι άλλο πρόγραμμα. Θα μπορούσαν να το έχουν συζητήσει αυτό. Ναι. Δεν ζητάει ούτε περιφερειακή, ούτε εξειδικευμένη. Ζητάει ένα γενικό πρόγραμμα που θα έχει ψυχαγωγία, θα έχει ενημέρωση, θα έχει τα πάντα. Ναι. Είναι άλλο πράγμα, άλλο προϊόν. Μάλιστα. Λοιπόν. Ελπίζουμε κύριε Ξεδάκη να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε Άρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ.